Κύριε Κούδα, καλησπέρα. Καλησπέρα Σάβα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, λέμε. Σας επικοινωνήσαμε μαζί για να μας δώσετε και τη δικιά σας έτσι, άποψη, το στίγμα για το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης στο πρώτο παιχνίδι με τους Ελβετούς έδειξαν την έντονη κοινωνική συνείδησή τους, προσφέροντας τις πράξεις του πρώτου αγώνα στους πληγέντες από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αττική. Θα ήθελα το σχόλιο σας για την κίνηση αυτή. Το σχόλιο μου ξεκινάει ως εξής. Το θείο δώρο που έστειλε στον ΠΑΟΚ και τον έσωσε από τόσα άλλα, δεν υπάρχει θέμα για τον άνθρωπο αυτό να πω εγώ. Τα λένε όλες οι κινήσεις που κάνει. Είτε τώρα για όλα αυτά τα θύματα που... Όλοι είδαμε και όλοι είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, οικογένειες ξεκριστήκαν, παιδιά χάθηκαν, παιδιά όταν λέω μωρά όχι, ότι... Ναι. Αλλά η αξία του ανθρώπου αυτού φαίνεται σε κάθε του κίνηση. Εδώ κάθε Κυριακή σχεδόν σε εντός έδρας παιχνίδι όλο και κάποιον άνθρωπο βοηθάει. Φυσικά δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ όλα αυτά που έχει κάνει και ίσως δεν πήρα αυτά που έπρεπε να έχει πάρει μέχρι τώρα από τον ΠΑΟΚ εννοώ. Ναι, ίσως να τα εισπράξει αργότερα. Ναι, σίγουρα γιατί και αυτός δεν βιάζεται, αλλά λίγο τα 4 πρώτα χρόνια εντάξει ίσως θα μπορούσε με μερικούς ανθρώπους που συνεργαζόταν να τους είχε διώξει πολύ πιο μπροστά, γιατί μόνο κακό κάνανε σε όλα αυτά τα 4 χρόνια. Με βάζετε στον πειρασμό να σας ρωτήσω για ποιους αναφέρεστε. Κοιτάξτε, ονόματα εγώ δεν λέω, ξέρουν αυτοί που είναι πάντα κοντά στον ΠΑΟΚ και μόνο ΠΑΟΚ δεν είναι. Ωραία, να μείνω σε αυτό για κάποιους που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ αλλά δεν είναι ΠΑΟΚ. Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έκασε μια μεγάλη ευκαιρία για να έχει ένα καθαρό 2-0. Να προασπιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Εσείς αυτό το δεύτερο μάτς με τους Ελβετούς, με βάση όσα είδαμε στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα, πώς τον περιμένετε? Σίγουρα φάγαμε ένα κρύο γκολ και στο ποδόσφαιρο δεν γίνουν λάθη, δεν παίρνουν και γκολ. Θα μπορούσαν να μας είχαν κάνει δύο καλές ευκαιρίες που είχαν γκολ και ίσως να προηγηθούν. Αλλά έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι πραγματικά κράτησε αυτό που είχε και πέρυσι, ότι είναι ομάδα. Και ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή ένας παίκτης να κάνει την ανατροπή, ένας παίκτης να κρατήσει την ομάδα και νομίζω ότι αυτό είναι τουλάχιστον το δικό μου συμπέρασμα από την περσινή χρονιά. Σίγουρα, δεν ξέρω Σάβα μου, όποιος έχει φορέσει το κοντό παντελονάκι και έχει περάσει όπως εγώ από τόσες προετοιμασίες, ναι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε και ποδοσφαιριστή να ρωτήσεις δεν είναι σε καλή κατάσταση, μάλλον δεν μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση με όλο αυτό το βάρος της προετοιμασίας. Αλλά εγώ είδα πραγματικά την ομάδα ότι ήταν πάρα πολύ καλή, έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει από το θέμα του προπονητού οι αλλαγές. Πιστεύω ότι στο αυριανό παιχνίδι θα είναι λίγο πιο φρέσκι από ό,τι ήταν στο πρώτο. Σε σχέση με την Βασιλεία, η εικόνα του ΠΑΟΚ δεν ήταν εικόνα μιας ομάδας που προέρχεται από τους ανίσχυρους απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στους κυρούς. Νομίζω ότι αμήτι άλλο ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι αυτή την περίοδο σε καλύτερη κατάσταση από τον αντιπαλό του. Συμφωνείτε? Η καλύτερη κατάσταση πάντοτε κρίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα αυτή την εμφάνιση από τον ΠΑΟΚ. Τη Βασιλεία την έχω δει σε όσα παιχνίδια και από τόσα χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αυτή μέσα στα πλαίσια τα δικά της έχασε, έφυγαν παίκτες, ήρθαν και νέοι παίκτες και ακόμα είναι στην προσαρμογή. Νομίζω όμως ότι τα παιχνίδια δεν κερδίζονται με τα λόγια, αν είναι καλύτερος, αν είναι από τους ισχυρότερους. Αυτή τη στιγμή και στο παγκόσμιο κύπελλο που είδαμε, αλλά και σήμερα το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη ομάδα. Αυτό το αποδεικνύεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Και εκεί ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αν μη τι άλλο έχει πολλές πιθανότητες αύριο να πάρει την πρόκριση. Μιλήσατε για την ομοιογένεια που και εγώ συμφωνώ μαζί σας είναι ένα από το ίσως το μεγαλύτερο όπλο που έχει ο ΠΑΟΚ από την περασμένη σεζόν, αυτή η ομοιογένεια, αυτό το βασικό κορμό τον οποίο χρησιμοποιεί και στον οποίο στηρίζεται ο προπονητής του. Υπήρξε όμως στο πρώτο παιχνίδι ένα νέο πρόσωπο που κατά την άποψή μου έδειξε αρκετά καλά στοιχεία για τον Λέο Ζαμπάμιλο. Πώς σας φάνηκε ο Βραζιλιάνος? Δύο νέα πρόσωπα που για μένα, κρίνοντας με αυτά που έχω ζήσει και με αυτά που έχω παίξει, δύο νέοι παίκτες που και η κούραση της προετοιμασίας, αυτό που προείπα, αλλά δεν μπόρεσαν ακόμα, δηλαδή φάνηκε αυτό από το παιχνίδι, ότι ούτε ο Βιερίνια αλλά ούτε και ο Μάτος ήταν τόσο απελευθερωμένοι να κάνουν αυτά που κάνανε πέρσι, γιατί είχαν και οι δύο στη συμμετοχή του παιχνιδιού και τον Λιμνιό και τον Ζαβά. Αλλά ότι είναι πολύ καλοί παίκτες και ο ένας και ο άλλος, αλλά είναι μέχρι που να δέσει το γλυκό. Δηλαδή ο προπονητής ξέρει και γι' αυτό μετά έκανε σίγουρα και τις αλλαγές. Ακόμα αυτή η χημεία δεν έχει έρθει για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, γιατί όταν μιλάμε για ομάδα, αυτό έχει μια ομάδα, να μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα να ενσωματώσει τους καινούργιους παίκτες που έρχονται. Αν κατάλαβα καλά, εννοείται ότι με την πάροδο του χρόνου η συνεργασία ανάμεσα στα μπακ και τους δύο εξτρέμ, τους νεαρούς δύο εξτρέμ που χρησιμοποίησε ο Λουτσέσκου, θα βελτιωθούν και θα έχει ο ΠΑΟΚ ακόμη καλύτερο σύνολο να επιδείξει, έτσι? Μα σίγουρα, και ο προπονητής θα ξέρεις, γιατί εμείς ξέρουμε και μιλάμε και γινόμαστε όλοι και προπονητές, αλλά εγώ η ποδοσφαιρική μου πείρα μου λέει ότι θα ψάξει και θα βρει αυτή τη χημεία των ποδοσφαιριστών, είτε παίζει ο καινούργιος είτε παίζει ο παλιός, να βρει την ακριβή χημεία που θέλει ο προπονητής και για τα δύο άκρα. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να βρεθεί σε ομίλους του Champions League, σε αυτή τη φάση, στους χρυσοφόρους όπως λέμε συνήθως έτσι εμείς οι δημοσιογράφοι, ομίλους του Champions League. Έχει βρεθεί αρκετές φορές κοντά, αλλά πάντα κάτι του έλειπε. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά είναι πιο κοντά, έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να ξεπεράσει όχι μόνο το εμπόδιο της Βασιλείας, αλλά να συνεχίσει και απέναντι με τη Σπαρτάκ που ενδεχόμενα θα είναι ο νέος του, ο επόμενος του αντίπαλος, και στα play-off και να καταφέρει να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα για συμμετοχή στους ομίλους του Champions League φέτος? Εγώ πιστεύω σε αυτήν την ομάδα πάρα πολύ και το έδειξε πέρσι. Σκοπός είναι να καταλάβουμε, και πιστεύω αυτό τουλάχιστον είναι στο μυαλό και στην ψυχή των ποδοσφαιριστών, ότι άλλο είναι να σου κλέψουν και ένα πρωτάθλημα και να πάρεις μέσα εκεί ένα κύπελο. Εκείνο που μετράει, και πάντοτε τα ονόματα γράφονται στις ευρωπαϊκές πορείες, ότι πιστεύω ότι ήρθε ο χρόνος, ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά το πνεύμα αυτό της Ευρώπης, ότι πρέπει να γίνουμε μια ομάδα η οποία θα παίζουμε σε αυτά τους θεσμούς της Ευρώπης, είτε της Champions League, λέγεται η Europa League, να ξέρουμε, και το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ότι δεν υπάρχει μικρή ομάδα ούτε στο Europa League ούτε στο Champions League. Ευρωπαϊκή μιλάω. Γιατί ναι, βλέπετε κάθε φορά, είτε θα έρθει μια από τη Σουηδία, που τους λέγαμε κάποτε ξυλοκόπους και σερβιτόρους, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες και ευρωπαϊκές, και τώρα είναι να αποδείξει και ότι ο ΠΑΟΚ έχει γίνει μια τέτοια ευρωπαϊκή ομάδα. Να πούμε την αλήθεια, έτσι από τον ΠΑΟΚ λείπει ο τίτλος του πρωταθλητή, αλλά του λείπει και μια έτσι πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, φτάσαμε μέχρι, ακόμα και παλιά με εκείνη την καλή ομάδα, φτάσαμε σε κάποιο σημείο, αλλά πάντοτε υπάρχει και η ανωτερότητα του αντιπάλου και η όχι καλή απόδοση της ομάδας. Όλα αυτά κρίνονται, όπως είπα πάντα, και λέω ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δείξεις αν είσαι καλύτερος από την αντίπαλη ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο το έχει φέτος ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να, έτσι πως έχει εμπλουτιστεί κιόλας, και αν δεν ξέρω αν θα γίνουν, ήδη έγινε άλλη μία, και δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου άλλη μία κίνηση που ίσως χρειαζόμαστε, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος, πρωτάθλημα, κύπελο, ευρωπαϊκή πορεία, πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε να γίνουμε μια ευρωπαϊκή ομάδα. Α, μου δίνετε πάλι πάσα για να πάσα, σας... καλές έκανα πάντα. Ναι. Για να σας ρωτήσω, ακούστηκαν πολλά για το μεταγραφικό σχεδιασμό, ότι ίσως ο ΠΑΟΚ να έπρεπε να έχει κάνει νωρίτερα τις κινήσεις του για να είναι όσο μπορεί πιο ενισχυμένος σε αυτά τα παιχνίδια με την Βασιλεία. Βλέπουμε ότι περιμένουμε την ανακοίνωση και του ΑΚΠΟΜ, ενός νεαρού Άγγλου επιθετικού. Μέχρι τώρα τις κινήσεις που έχουν γίνει και αυτές που περιμένουμε να γίνουν, πώς τις κρίνετε? Κοιτάξτε, θα τις έκρινα εγώ αν ήξερα κάθε κίνηση. Δηλαδή είναι ένα team, το τμήμα scouting. Είναι το θέμα του προπονητού, το θέμα του team manager, το θέμα του κυρίου Μίχελς. Όλα αυτά, και είναι στο τέλος να πάρουν το ok από τον κύριο Σαββίδη. Ναι. Οι κινήσεις φέτος πιστεύω γίνανε προσεκτικά. Ίσως περιμένανε και από το παγκόσμιο κύπελο να απελευθερωθούν πάρα πολύ καλοί παίκτες, και γι' αυτό ίσως άργησε να συλλογωθεί, γιατί δεν πιστεύω ότι θέλει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τις δύο τρεις μεταγραφές που έκανε ή θα κάνει, εγώ πιστεύω ότι θα είναι βάσανο για τον προπονητή. Αρένα 89,4.